να μας πεις για σένα τι σημαίνει αυτή η νέα σελίδα στη καριέρα σου με τον Όφη, την ομάδα βόλεϊ του Όφη. And it's a chance to for everybody to show who Όφη can be in Greece. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, ευχαριστώ τον coach για την εμπιστοσύνη που του έδειξε και τον έφερε στην ομάδα. Χαίρεται που θα είναι μαζί μας με κάποιους πολύ καλούς συμπαίχτες, με εμένα για αρχηγό. Είπε επίσης, θέλει να δείξει ποιος είναι Όφης στην Ελλάδα και να κάνουμε κάτι καλό στο πρωτάθλημα. I'm excited for us to play our best game and see what comes out this weekend. Είναι ενθουσιασμένος που παίζει απέναντι στον πρωταθλητή Ελλάδα στην πρεμιέρα. Σίγουρα ανεβάζει τον πύχη όταν παίζει με μια τόσο δυνατή ομάδα στον Παναθηναϊκό. Και αυτό. Και τέλος βλέπουμε μαθαίνει ελληνικά. Φαίνεται να προσαρμόζεται πολύ γρήγορα στην Ελλάδα και την Κρήτη. Being around different cultures, I'm used to different accents, different things. So, I guess being Canadian is what helped me the most. Λέει ότι έρχεται από τον Καναδά, οπότε κάθε χρόνο στον Καναδά κάνουν μια γιορτή του Danforth και έχουν με ελληνικά προϊόντα, ελληνικά φαγητά, χορούς, παραδοσιακούς. Οπότε γι' αυτό δεν ήταν τόσο δύσκολο να προσαρμοστεί στην Ελλάδα. Οπότε είναι από τον Καναδά, είναι σαν την Ελλάδα. Σίγουρα παίζουν μεγάλο ρόλο σε ομάδες όπως τον Όφη και οι ξένοι παίκτες. Έχουμε ας πούμε, μαζί μας εδώ σήμερα τον Τζόι. Οι ξένοι παίκτες του Όφη πόσο πιστεύεις ότι θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους? Μέχρι στιγμής έχω δει πολύ καλούς παίκτες. Τα παιδιά βγάζουν κάτι που μπορεί να τους οδηγήσει και σε υψηλότερο επίπεδο του χρόνου ή να πάνε σε μια καλύτερη ομάδα στο εξωτερικό. Είναι καλύτερη παίκτες από πέρυσι, η αλήθεια είναι. Έχει γίνει η σωστή επιλογή στους παίκτες, αλλά όπως ξαναείπα, πρέπει να βγουν στους αγώνες κάποια πράγματα, καλός ή κακός, οι προπονήσεις είναι οκ, αλλά πρέπει να τα βγάλουμε στους αγώνες, να έχουν τη βαθμή και να πετύχουμε στόχους της ομάδας. Η εξάδα μπορεί να είναι εφικτή? Εντάξει, θα μιλήσω αρχικά ότι θέλουμε σίγουρα να έχουμε μια γρήγορη παραμονή. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Και πιστεύουμε ότι αν το καταφέρουμε αυτό κοντά τα Χριστούγεννα και είμαστε σχετικά κοντινές θέσεις. Γιατί όχι, είναι μια πρεμιέρα. Σίγουρα οι εκπλήξεις γίνονται στις πρεμιέρες. Παίζουμε στο γήπεδό μας, με τον κόσμο μας που ελπίζω να έρθει στο γήπεδο. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Εντάξει, πάμε με ταπεινά και θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε δύσκολα σίγουρα.